Αυτό το μέρος θα το κλείσουμε κάπως διαφορετικά. Θα αφήσουμε στην άκρη την πανδημία, τα κρούσματα, εν αναμονή και των ανακοινώσεων για το Ρέθυμνο, τι θα γίνει με φόντο σκληρότερα μέτρα. Αυτό το ενδεχόμενο εξετάζει η κυβέρνηση και έχουν προτείνει και οι λοιμοξιολόγοι. Πάμε στην Ισπανία. Θα κλείσουμε τελείως διαφορετικά. Θα συνομιλήσουμε μία πρωταθλήτρια ποδηλασίας, που η αλήθεια είναι δεν συνηθίζει συχνά να βγαίνει στην τηλεόραση και στα μέσα να τοποθετείται. Και είναι χαρά και τιμή για μας. Την πετυχαίνουμε στην Ισπανία. Είναι Ελληνίδα. Είναι και επί το έργων αυτή τη στιγμή πάνω στο ποδήλατο, είναι η κυρία Βαρβάρα Φασόη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλησπέρα μας από Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και όχι μόνο από Ελλάδα, από το αγαπημένο μου νησί. Από την Κρήτη. Μου επιτρέπεις να μιλάμε στον Ενικό, υπάρχει μεγαλύτερη φυσικά, έτσι. Φυσικά. Βέβαια, λοιπόν. Εύχομαι να με ακούτε, γιατί είμαι στην κεντρική πλατεία της Λεόν, στην Ισπανία. Και εδώ πέρα έχει πρόβλημα, όσο γνωρίζετε. Αλλά ο κόσμος είναι, λες και γίνεται πάρτι. Έχει πολύ φασαρία. Έχει φασαρία. Δεν προσέχουν εκεί οι Ισπανοί. Τι γίνεται? Οι Ισπανοί, όχι, έχουν γενικότερα, είναι σαν χώρα στο θέμα των μέτρων πολύ, πολύ σοβαρή και συστηματική. Απλά εδώ πέρα η πόλη αυτή που βρίσκομαι εγώ, η Λεόν, έχει μόνο περιορισμό στο να βρίσκεσαι 8 η ώρα στο σπίτι σου. Όλα τα άλλα είναι ελεύθερα. Ανοιχτά μαγαζιά τα πάντα και μόνο τα ρεστοράν κλειστά. Οπότε ο κόσμος κυκλοφορεί ελεύθερος, απλά παντού μάσκες. Οπότε μέχρι τις 8 παρα 5 η Βαρβάρα είναι στο δρόμο με το ποδήλατο. Και 8 και 5. Και 8 και 5. Η ελληνική νοοτροπία. Ακριβώς. Για πες μας λίγο, είσαι σε μια φάση προπόνησης αυτή, ναι, τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μόλις τέλειωσα την προπόνησή μου, όπως βλέπετε. Ναι. Είμαι με το ποδήλατο. Εδώ πέρα βρίσκομαι στην επαγγελματική ομάδα δρόμου. Ναι. NACAT λέγεται. Βρισκόμαστε σε διεθνές επίπεδο σε αυτή την ομάδα. Τρέχουμε σε αγώνες σε όλο τον κόσμο, UCI. Ναι. Είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για αυτούς τους αγώνες. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει σαν ομάδα την προετοιμασία μας. Και στην ουσία περιμένουμε να μας ενημερώσουν τι θα γίνει με τους αγώνες. Γιατί κανονικά ξεκινάγαμε αυτό το μήνα, στα μέσα αυτού του μήνα. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, δυστυχώς και η εδώ. Η πανδημία πόσο έχει επηρεάσει τον επαγγελματία ποδηλάτη, ένα πρωταθλητή στην ποδηλασία? Δεν το συζητάμε και σε αυτό το κομμάτι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Και σε εμάς τους αθλητές, δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι άλλοι αθλητές, αλλά σε μένα προσωπικά είναι και. Επειδή αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή σου στο κομμάτι της προπόνησης, ειδικά στο ποδήλατο, χρειαζόμαστε 3 με 4 ώρες κάθε ημέρα για να κάνεις προπόνηση κτλ. Ναι. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι, όταν προετοιμάζεσαι για έναν αγώνα και όταν φτάνεις πλέον κοντά και μία εβδομάδα πριν σου λένε «Α, τελικά δεν θα γίνει, ακυρώνεται ή μεταφέρεται», όλη σου η προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα, στην ουσία δεν χάνεται τίποτα, η δουλειά πάνω στον αθλητισμό είναι δουλειά, αλλά χάνεις λίγο την, όχι ακριβώς ψυχολογία να το πεις, αλλά λίγο το θέλω σου και το. Και το timing. Ναι, το timing που θα είχες για τον αγώνα. Βαρβάρα, η ποδηλασία στο δρόμο ή στο βουνό κρύβει μεγαλύτερες εκπλήξεις για ένα ποδηλάτη? Είναι πιο ελκυστική διαδικασία? Αυτή τη στιγμή εντωμεταξύ είμαι με το mountain bike, αλλά στην ουσία γιατί εγώ κάνω και mountain bike και δρόμο. Η ομάδα μου είναι δρόμο. Για μένα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή και στα δύο, και στο δρόμο και στο mountain, κάθε φορά έχεις διαφορετικά συναισθήματα. Οι υποδομές... Είναι τελείως διαφορετικά αγωνίσματα, αλλά τελείως διαφορετικά συναισθήματα όταν βρίσκεσαι στο δρόμο και στο mountain. Ξέρεις, στο mountain είσαι πιο κοντά στη φύση. Πιο κοντά στη φύση. Όταν ξεκινάμε εδώ στην Ελλάδα μία συζήτηση αναφορικά με τις υποδομές, με τους ποδηλατοδρόμους, συνήθως γελάμε. Δεν ξέρω στην Ισπανία ποιες είναι. Είναι για γέλια, θα συμφωνήσεις? Εντάξει, είναι. Η Ελλάδα σε αυτό δεν έχει κάποια βάση. Στην Ισπανία? Και, μάλλον, η Ισπανία καταρχήν είναι ποδηλατική χώρα στο έπακρον. Σέβεται όλους ποδηλάτες. Εγώ το βλέπω και στον εαυτό μου, για παράδειγμα, όπου πάω. Εφόσον κάποιος μάθει χωρίς το ποδήλατο, είμαι με τα ρούχα τα κανονικά. Έτσι και μάθει κάποιος ότι είμαι επαγγελματίας σε ομάδα, θέλουν να με ρωτήσουν, θέλουν να μου μιλήσουν, θέλουν να μάθουν πληροφορίες για εμένα και για την ομάδα μου. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουν τον ποδηλάτη, ειδικά τον επαγγελματία, όπως θα δούμε εμείς τον καλό ποδοσφαιριστή μας, ας πούμε. Ή τον καλό παρκεμπολίστα. Καθημερινά πόσα χιλιόμετρα κάνεις?
Καθημερινά στην ουσία οι προπονήσεις είναι από 3 ώρες μέσω όρο την φορά. Οπότε άλλη μέρα μπορεί να είναι 2, άλλη 4. Οπότε γύρω στα 60 με 90 χιλιόμετρα περίπου. Υπάρχουν και οι προπονήσεις οι μεγάλες. Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα, αλλά αυτό δεν είναι κάθε μέρα. Επιστροφή στην Ελλάδα σκέφτεσαι? Κανονικά η επιστροφή μου στην Ελλάδα θα ήταν αρχές του επόμενου μήνα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αντίστοιχο επίπεδο UCI, όπως τρέχω εδώ πέρα με την επαγγελματική ομάδα δρόμου. Έχουμε κάποιους αγώνες mountain που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και πάρα πολύ καλό για τη χώρα μας που υπάρχουν αυτοί οι αγώνες, και θα τους ερχόμουν στην ουσία για να πάρω μέρος. Μάλιστα. Αλλά και αυτοί με την κατάσταση που έχουμε έχουν μεταφερθεί για τέλος του Μάρτη. Οπότε υπολογίζω, σίγουρα θα είμαι για την ώρα εδώ. Περιμένω μια ανακοίνωση για τέλος του Φεβρουαρίου για κάποιον αγώνα. Οπότε αναλόγως τι θα γίνει, θα επιλέξω την κατάσταση. Στείλε και ένα μήνυμα στο αγαπημένο σου νησί και στους κριτικούς. Να στείλω αισιοδοξία, υπομονή, χαιρετισμού σε όλους. Βέβαια. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Βαρβάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας μετέφερε βέβαια και μια υπέροχη εικόνα εκεί από το περιοχή. Λεόν. Το Λεόν εκεί, το Ελιόλουστο από ό,τι είδα, εκεί στο ρολόι από κάτω. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαρβάρα. Χαιρετισμούς.